Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε Upbeat Vape και Ghost Inhale RTA. Είναι καινούριος RTA, καινούργια εταιρεία. Ήρθα στα χέρια μου από την ίδια την εταιρεία και την ευχαριστώ για την προτίμηση που μου έκανε για να τον παρουσιάσω. Πάμε όμως να τον δούμε από κοντά πώς μας έρχεται η συσκευασία και πώς είναι τα χαρακτηριστικά του και επανέρχομαι να σας πω και τα συμπερασματά μου, αλλά και αν μου άρεσε ή όχι. Και αυτός είναι ο Ghost Inhale RTA από Upbeat Vape, μέσα σε αυτό το πλαστικό κουτί, το λογοτύπο της Upbeat Vape. Στο πίσω μέρος έχουμε κάποιες ακόμα πληροφορίες, τι περιέχει το κουτί και κάποιες ακόμα επισημάνσεις. Μέσα στη συσκευασία έχουμε τον Ghost Inhale RTA, ένα έξτρα πυρέκ τζαμάκι, λίγο οργανικό punch μπαμπάκι, το πολυεργαλείο TAF, spare βιδούλες για τον DEP, μια αντίσταση για το πρώτο στήσιμο και αρκετά O-rings για τον Ghost Inhale RTA. Και περνάμε να δούμε τώρα τον πρωταγωνιστή από Upbeat Vape, τον Ghost Inhale RTA. Μπορώ να πω είναι λίγο μεγαλούτσικος, όμορφος στην κατασκευή. Στο κάτω μέρος έχουμε το όνομα του ατμοποιητή και ποιος τον κατασκεύασε, ποιος τον σχεδίασε και 510 επιχρυσωμένο πόλο. Στο πάνω μέρος έχουμε το 810 επιστόμιο από Ultem, αρκετά στιβαρό, έχει ωραία πίεση όταν το περνάς μέσα, κάθεται σταθερά. Δύο rings είναι αυτά που πηγαίνουν και εφαρμόζουν μέσα στη θέση που πρέπει να μπει το επιστόμιο. Αρκετά μεγάλη η διάμετρος του, είναι στα 16 περίπου χιλιοστά και η τρύπα μέσα είναι γύρω στα 9,5 χιλιοστά, ενώ το ύψος του είναι στα 9,9 χιλιοστά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο 810 επιστόμιο, αρκεί βέβαια να περάσουμε τα O-rings που παρέχεται, εάν και φόσο παρέχεται μέσα στη συσκευασία των 810 επιστομίων μας, τα έξτρα αυτά που έχουμε εμείς στη συλλογή, και μπορούμε να το περάσουμε μέσα και να εφαρμόσει. Ο RTA είναι top fill, ξεβιδώνοντας το επάνω μέρος, το upper cap, ελευθερώνεται για να μπορέσουμε να γεμίσουμε από αυτές εδώ τις δύο μεγάλες τρύπες και όχι από τη μέση. Όμορφα είναι αυτά τα σκαλίσματα που έχει για να βοηθούν ώστε να μπορέσουμε να το ξεδώσουμε πολύ πιο εύκολα. Μάλιστα. Αρκετά μεγάλες τρύπες. Και βλέπω και διαπιστώνω ότι τα πάσα είναι αρκετά καλά. Μπιδώνεις πάρα πολύ καλά και σταθερά τον ατμοποιητή σου. Όταν πρώτο ανοίγουμε το πακέτο βλέπουμε ότι φοράει το ίσιο ταγκάκι, που σημαίνει αυτό ότι έχουμε χωρητικότητα 3,5 ml, ενώ επειδή έχει συσκευασία και το bubble μπορούμε να έχουμε κατευθείαν χωρητικότητα 5 ml με αυτό το έξτρα τζαμάκι που παρέχεται στη συσκευασία. Τα airflows είναι ένα από τη μία μεριά και ένα από την άλλη. Με αυτό το δαχτυλίδι μπορούμε να τα ρυθμίσουμε και να τα τοποθετήσουμε εκεί που εμείς θέλουμε. Υπάρχει stop για να σταματάει να μην γυρίζει ανεξέλεκτα το δαχτυλίδι αυτό. Αρκετά ωραία η αντίσταση που έχει, δεν ξεφεύγει εύκολα δηλαδή από τη ρύθμιση που θα του βάλουμε όταν εμείς έχουμε βιδώσει πάνω στο μοντάκι μας. Ξεβιδώνοντας τη βάση μπορούμε να ελευθερώσουμε το deck με μονή αντίσταση. Οι βίδες είναι στο επάνω μέρος, μεγάλος ο αέρας που χτυπάει πάνω στην αντίσταση από το κάτω μέρος και εδώ είναι τα λούκια για το βαμβάκι μας που κατεβαίνουν μπαίνοντας μέσα από αυτά τα λούκια προς τα κάτω για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το υγρό αναπλήρωσης όταν εμείς έχουμε γεμίσει το ταγκάκι. Όπως όταν το βιδώνουμε θα διαπιστώσετε ότι είναι ελεύθερο το κάτω μέρος, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο βαμβάκι μας να το βλέπουμε κάθε φορά τι γίνεται. Και δεν χρειάζεται και πολύ μπαμπάκι να κατεβαίνει κάτω, δηλαδή δεν θέλει να
απλωθεί στο κάτω μέρος, αρκεί να υπάρχει βαμβάκι κάτω από τον deck. Το μυστικό είναι ότι πρέπει να γεμίσουμε όλη αυτή εδώ την τρύπα και τη μία και την άλλη με βαμβάκι αφράτου, μετά το υπόλοιπο που θα κατεβαίνει κάτω να μην απλώνεται στον πάτο της βάζης κάτω από τον deck, αλλά ίσα ίσα να υπάρχει μέσα και ίσα ίσα μπορεί να κουμπάει κάποιες μύτες από αυτό. Επιχρυσωμένο deck. Μου αρέσει ο τρόπος κατασκευής του. Έχει πολύ όμορφη κατασκευή. Δεν έχω έτσι τώρα τελευταία συναντήσει σε άλλον RTA τέτοια κατασκευή σε post και τόσο ψηλά στο deck και από κάτω να έχουμε τόσο άπλετο χώρο. Μάλιστα. Αρκετά ιδιαίτερο. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη όταν θα τον στήσω. Εδώ είναι η καμπάνα του Ghost. Στο εξωτερικό της σχεδιασμό είναι ένα στρόγγυλο καμπανοειδές, αλλά εσωτερικά έχουμε ένα πιο dome στο σχεδιασμό και στο τέλος να καταλήγει στη μικρή αυτή τρύπα που από αυτή διαπερνάει ο ατμός για να φτάσει στο drip tip. Εδώ σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι πόσο κλείνει όταν φεύγει από το χώρο της καμπάνας, κλείνει και μετά έρχεται πάνω στο επιστόμιο. Έχουμε δηλαδή μία απόσταση από την καμπάνα μέχρι το επιστόμιο με αυτό εδώ το κλειστό λούκι. Και περνάμε τώρα να στήσουμε τον Ghost. Τον έχω περάσει πάνω στο tab. Εδώ είναι ο αέρας, εδώ είναι οι τρύπες για να περάσουμε την αντίσταση εσωτερικά. Αρκετά μεγάλες οι τρύπες, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να περάσουμε το σύρμα μας μέσα. Οι βίδες του Ghost είναι αλενόβιδες, οπότε αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ένα αλενάκι για να ξεβιδώσουν. Αυτό που έχει μέσα βέβαια στη συσκευασία κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Αν έχετε κάποιο έξτρα που θα σας βοηθήσει περισσότερο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εννοείται. Και εδώ έχω ξεβιδώσει τις βίδες και τις δύο για να έχουμε πρόσβαση στις τρύπες. Θα χρησιμοποιήσω ένα Stable Clapton από Coilology Ατσάλι 316L για να στήσω τον RTA. Πολύ εύκολα περνάμε μέσα το coil. Θέλει όμως βοήθεια με ένα πυρήνα για να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε πάνω από τον αέρα πριν να αρχίσουμε να βιδώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό ώστε να μην ξεφύγουμε πάνω από τον αέρα και να μας βοηθήσει αργότερα ώστε να μην χρειαστεί να το πάμε μια από εδώ μια από εκεί ώστε να το φέρουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Καλύτερα από την αρχή και θα σας βοηθήσει πολύ πιο εύκολα να το φέρετε στο τέλος εκεί που το θέλετε. Τώρα σε αυτό το σημείο το μόνο που κάνω είναι να ευθυγραμμίσω το coil, την αντίστασή μου πάνω από τον αέρα και τόσο όσο χρειάζεται. Κοιτάξτε εδώ πέρα, η απόσταση για μένα είναι πάρα πολύ αυτή, οπότε σπρώχνοντας προς τα κάτω την αντίστασή μου θέλω να τη φέρω ίσα ίσα να είναι πάνω από τον αέρα για να μου δώσει το αποτέλεσμα της γεύσης που θέλω, να χτυπάει κατευθείαν ο αέρας απάνω στην αντίσταση χωρίς να έχει κάποια απόσταση μεταξύ τους. Και σίγουρα αυτό που είπα και πριν είναι ότι από την αρχή να το ευθυγραμμίσετε πριν βιδώσετε, ώστε να μην έχετε και πολύ μετά μανούρα, ώστε να το φέρνετε από εδώ, να το φέρνετε από εκεί για να έρθει ακριβώς εκεί που το θέλετε. Οπότε εδώ είμαι καλά και ένα τελευταίο τσεκάρισμα με τις βίδες, καλά σφιγμένες, ώστε να μην φύγουν. Τα σύρματα μέσα από την τρύπα μου. Και είμαι έτοιμος τώρα να κόψω τα έξτρα σηματάκια που εξέχουν από τη μία μεριά και από την άλλη, γιατί δεν χρειάζονται. Με προσοχή, χρησιμοποιήστε λιγάκι και τα δάχτυλά σας για να μην πετάγονται από εδώ και από εκεί τα σύρματα. Μια κεραμική λαβίδα
την πίτα χρειάζεται οπωσδήποτε. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και για τα hot spots. Τα hot spots. Με ρωτάτε πάρα πολύ τι είναι τα hot spots. Τουλάχιστον όχι οι παλιοί αλλά καινούργιοι ατμιστές. Παιδιά, είναι κάτι πυρώματα που βλέπετε. Μακάρι να δείξει τώρα για να μπορέσετε να το δείτε. Είναι κάτι να βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο εδώ, ψηλό άνοιξη, να και εδώ πέρα υπάρχει λιγάκι. Είναι μερικά σπιθυρίσματα που είναι επιτόπου σε σημεία διασκορπισμένα πάνω στην αντίσταση. Αλλά επειδή εγώ πατάω πάρα πολύ λίγο το μπουτόν, δεν το πυρώνω πάρα πολύ, δεν θέλω να πυρώσω πάρα πολύ το σήμα, ίσα για να μου δώσει τα σημεία των hot spots. Και για να τα διώξω πρέπει να τρίψω μια κεραμική λαβίδα, είναι ότι πρέπει. Από όλες τις μεριές και στα ποδαράκια τρίβω. Και αυτό θα μου δώσει το αβαντάζ να τα διώξω και να μην έχω αυτά τα προβλήματα, χάσιμο της γεύσης που μερικές φορές δίνει με τα λίλα, αν έχουμε κάποιο hot spot και δεν το έχουμε δει και ατμίζουμε με αυτό. Γενικά άσχημη γεύση. Σιγά σιγά το πείρωμα, πολύ λίγο, νομίζω είμαι εντάξει, αλλά λίγο ακόμα αφιερώνω χρόνο για να μπορέσουν να ανάβουν από μέσα προς τα έξω τις πύρες. Κοιτάω και γύρω γύρω, μάλιστα. Πόσο βγήκε η αντίσταση, στα 0,32. Είμαι έτοιμος για να περάσω το βαμβάκι. Ο πυρήνας που έχω στήσει είναι στα 3 mm, 3 χιλιοστά. Το βαμβάκι που θα χρησιμοποιήσω πρέπει να είναι αρκετό ώστε να μπορέσει να μου κλείσει το επάνω μέρος από τις τρύπες των υγρών, εδώ στα λούκια, αλλά στο κάτω μέρος να μην κατεβαίνει πάρα πολύ ώστε να μου μπουκώνει το κάτω μέρος. Θα σας δείξω εντός λίγο. Περνάω το βαμβάκι μου όσο πρέπει. Πριν προχωρήσω να το κόψω το περίσσιο, χαϊδεύω και χτενίζω λιγάκι τις άκρες του. Ίσα να μου ανοίξει λίγο τις ίνες του. Να γίνει λίγο πιο αφράτο. Χρειάζεται ένα RTA να έχει αφράτες ίνες στο βαμβάκι. Μαζεύω όλο αυτό στην αρχή και μετά κόβω το περισσευάμενο. Μπορεί να χρειαστεί να κόψω κι άλλο. Προσωρινά κόβω τουλάχιστον αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Με το αγαπημένο μου εργαλείο, το σουβλί. Τι κάνω τώρα, φέρνω την κάτω μεριά, φέρνω την κάτω μεριά από το βαμβάκι μέσα σε αυτή την τρύπα, το σπρώχνω και το απλώνω από πάνω, ανασηκώνω λιγάκι να μου κάνει μια ωραία γέφυρα εδώ το βαμβάκι, να μην είναι δηλαδή στραμπολιγμένο εδώ στην άκρη. Και το ίδιο θα κάνω και από την άλλη μεριά. Σηκώνω το κάτω μέρος, όχι από εδώ πέρα, να το σπρώξω εδώ πέρα στο επάνω σημείο του, αλλά στην κάτω μεριά του βαμβακιού να σπρώξω μέσα στην τρύπα ώστε να μην χαλάσω την απορροφητικότητά του, γιατί αν το σπρώξω από πάνω θα είναι κακιά επιλογή αυτή, γιατί θα μου χαλάσει το αφράτημα που του έχω κάνει. Λίγο προσοχή στην αρχή. Στο κάτω σημείο θα σας δείξω τώρα πόσο εγώ βάζω και είναι και αρκετό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λιγότερο. Κοιτάξτε εδώ πως έχω βάλει το βαμβάκι. Η γέφυρα που χρησιμοποιώ είναι αυτή. Σας το έφερα όσο μπορώ πιο κοντά για να δείτε το μήκος που έχω αφήσει
στο κάτω σημείο του βαμβακιού, ίσα ίσα δηλαδή να γλύφει την βάση κάτω από το deck. Νομίζω πρέπει να φαίνεται. Και ίσως μπορώ να πω ότι μπορείτε να το κόψετε και πιο πάνω αν θέλετε, μιας και όλος αυτός ο χώρος θα γεμίσει έτσι και αλλιώς με υγρό. Αυτός ο χώρος θα γεμίσει, δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι τόσο κάτω, μην νιώθετε δηλαδή ανασφάλεια. Εγώ απλά θα το αφήσω σε αυτό το σημείο και θα προχωρήσω να το διαβρέξουμε. Vicky Sponk από Momo Bakery, Short Fill. Αυτό είναι που θα χρησιμοποιήσω απόψε για να ατμίσω τον Ghost Inhale RTA. Η διάβρεξη γίνεται στην αρχή, στη μέση, ώστε να περάσει τον πυρήνα της αντίστασης και να ποτίσει μέσα το βαμβάκι. Αν πατήσετε το μπουτόν λίγο, μόνο και μόνο για να ζεστάνει την αντίσταση, ώστε να ζεστάνει και την βάση και να περάσει πολύ πιο εύκολα από μέσα το υγρό αναπλήρωσης. Κάνετε ακόμα 2-3 πατήματα μόνο και μόνο για να είστε σίγουροι ότι μέσα έχει αρκετά καλά διαποτιστεί ο πυρήνας εσωτερικά της αντίστασης, υπάρχει βαμβάκι και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Βλέπετε πως φαίνεται μέσα το βαμβάκι όταν πλέον το έχετε βάλει και το ταγκάκι σας. Κάπως έτσι θα φαίνεται και το βαμβάκι όση ώρα ατμίζεται. Γι' αυτό σας λέω, αυτός ο χώρος θα γεμίσει έτσι αλλιώς με υγρό αναπλήρωσης, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να το κόψετε το βαμβάκι σας και πολύ πιο ψηλά. Εμένα για κάποιο λόγο μου άρεσε εκεί. Έχω βέβαια δοκιμάσει και πιο πάνω και πολύ πιο πάνω και ίσα ίσα πάνω στην τρύπα. Δεν είχα προβλήματα. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. Με οποιοδήποτε τρόπο βάλετε το βαμβάκι, αρκεί από πάνω να έχει κλείσει καλά το χώρο. Και αφού το είδαμε από κοντά, τον Ghost Inhale RTA από Avid Vape, ήρθε η ώρα να σας πω και τα συμπεράσματά μου. Κάναμε και ένα στισηματάκι, είδαμε και εκεί πώς αποδίδει και πώς είναι το deck. Εύκολο το deck, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Η κατασκευή του γενικά είναι αρκετά καλή για πρώτη προσπάθεια της Avid Vape, καινούργια εταιρεία και αυτή. Ένα sub-bomb tank ατμοποιητή, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε και αυτόν. Θα δούμε πώς θα πάει η πορεία της στο άτμισμα, στην αγορά του ατμίσματος. Προσωρινά έχω όμως να σας πω τα συμπεράσματά μου για τον Ghost. Μεγάλος είναι, λίγο μεγάλος μου φαίνεται εμένα. Εντάξει, δεν είναι τόσο τρομερά μεγάλος, τόσο ψηλός, αλλά τουλάχιστον πρέπει να το πω αυτό για κάποιους που τουλάχιστον θέλουν να ξέρουν πώς φαίνεται στην πραγματικότητα από κοντά. Η κατασκευή του αρκετά καλή για πρώτη προσπάθεια. Η γεύση του δεν είναι τούμπανο, αλλά από την άλλη όμως με κάποιους άλλους που έχω ατμίσει θεωρώ ότι έχει μια πάρα πολύ καλή γεύση. Ας τα πάρω όμως τα πράγματα από την αρχή. Πρώτον, έχω έναν ατμοποιητή που μπορούμε να τον ατμίσουμε με 3,5 ml χωρητικότητα και με 5 ml χωρητικότητα, μονή αντίσταση, αλλαγή του tank από ίσιο σε bubble, 810 drip tip επάνω, αρκετά καλό αυτό γιατί μπορούμε να βάλουμε και τα δικά μας drip tips. Όμως προσοχή, αυτό που είπα και στο κοντινό, να έχετε drip tips 810 που να έχουν και O-rings, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν επάνω στον Ghost. Ωραίος ο αέρας, αρκετά όμως περισσότερος από αυτόν που θα ήθελα, και ο λόγος είναι ότι κάποιες φορές είναι αρκετά θορυβώδες, όχι να σφυρίζει, αλλά στην τζούρα ακούγεται ο αέρας. Έχει λίγο παραπάνω θόρυβο από αυτόν που θα ήθελα να είχε. Όχι ότι είναι τίποτα το εξωφρενικό, δηλαδή δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά πρέπει και αυτό να το επισημάνω. Πάμε όμως να σας πω πρώτα τα κατά του και θα περάσω στα υπέρ και θα συνοψίσω ώστε να σας δώσω το αποτέλεσμα και τα συμπεράσματα τα δικά μου για να σας βοηθήσω να μπορέσετε να αποφασίσετε κι εσείς αν σας αρέσει ή όχι. Τα κατά του. Πρώτον, είναι ότι είναι για μένα ψηλός, το επαναλαμβάνω. Δεύτερον, είναι λίγο παραπάνω θορυβώδης. Θα ήθελα να μην είχε τόσο πολύ θόρυβο. Ένα ακόμα που το θεωρώ στα κατά του, φαντάζομαι ότι είναι και προσωπικό αυτό,
ότι δεν μου αρέσει το drip tip. Θα ήθελα να έχει ένα άλλο χρωματιστό φερρυπίν ή ένα μαύρο να ταιριάζει με όλο το look που έχει ο ατμοποιητής. Εντάξει, αυτό είναι τελείως προσωπικό. Ίσως έχω βαρεθεί να βλέπω Ultem και Ultem και Ultem επιστόμια. Εντάξει. Αυτά ήταν τα κατά που βρήκα. Δεν είχε σοβαρά κατά, εκτός από αυτό τον θόρυβο που κάνει όταν τραβάς τζούρα, αλλά και αυτό, εντάξει, είναι πολύ προσωπικό. Δεν είναι τόσο πολύ θορυβόδες, το επαναλαμβάνω, αλλά είπαμε. Πάμε στα υπέρ του. Ωραία κατασκευή, για πρώτη προσπάθεια της εταιρείας, είναι πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι και τα πάσα, ξεβιδώνουν βούτυρο. Συγκεκριμένα το upper cup, εκεί που πας να γεμίσεις, ξεβιδώνεις πανεύκολα και βιδώνεις χωρίς να μπλοκάρει τίποτα, γιατί έχω δει και ατμοποιητές από καλές εταιρείες, από εταιρείες που έχουν δώσει πολλούς ατμοποιητές εκεί έξω, που όταν προσπαθείς να το ξεβιδώσεις το upper cup για να γεμίσεις δυσκολεύεσαι. Εδώ όχι. Πολύ όμορφα O-rings, δυνατά O-rings, κρατάνε πάρα πολύ συγκεκριμένα δυνατά και στιβαρά το tank. Ο αέρας για μένα είναι πολύς, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει το δαχτυλίδι των airflows και μπορείς να το ρυθμίσεις σε αυτό το σημείο που θέλεις, δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Και σφίγγει και η τζούρα, μπορώ να πω. Βάζεις πολύ χοντρά σύρματα και βάζεις και αντιστάσεις με μεγάλους πυρήνες. 4,5 πυρήνα μπορείς να βάλεις άνετα, θα χωρέσει. Το βαμπάκι τώρα, επειδή είπα στο κοντινό ότι χρειάζεται να είναι αφράτο και να καλύψετε όλο το επάνω μέρος από τα λούκια. Ναι, συμφωνώ, ακριβώς αυτό. Αλλά καλύτερα ένιωσα ότι μπορούσα να αφήσω και λίγο να πάρει ανάσα, να έχει δηλαδή μια πολύ μικρή τρύπα κάπου σε ένα σημείο, ώστε να μπορέσει να αναπνέει το deck για να ανεβαίνει πολύ πιο εύκολα το υγρό επάνω στην αντίσταση. Αυτό είναι ακόμα ένα σημαντικό σημείο που ίσως καλύτερα που το διευκρίνησα για να μην έχουμε προβλήματα. Δεύτερο που μου άρεσε είναι ότι μπορούμε να κόψουμε το βαμβάκι όπου θέλουμε. Δεν θα πάρουμε ποτέ καμένο αυτό που εννοούν κάποιοι ότι δεν θα έχουν καλή τροφοδοσία. Το βαμβάκι μπορείτε να το κόψετε ίσα ίσα ακριβώς κάτω από τα λούκια ή μπορείτε να το αφήσετε να κατεβεί πιο κάτω όπου θέλετε εσείς. Εγώ είδατε που το έχω αφήσει, μπορούσα να το κόψω άλλωστε και πολύ πιο ψηλά. Σαν γεύση τώρα, είπα, είναι πάρα πολύ ωραία γεύση. Έχω δει και χειρότερες γεύσεις με πολύ πιο ακριβούς ατμοποιητές εκεί έξω, αλλά δεν είναι και η σούπερ, εντάξει. Είναι και ένας ατμοποιητής με μονή αντίσταση. Ένας RTA, ήταν κάτος. Δεν νομίζω να θέλετε να έχετε γεύση όπως ένας RDA, ένας Dripper. Όχι, δεν έχει τέτοια γεύση. Αλλά έχει αρκετά καλή γεύση. Για πρώτη προσπάθεια, και το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν θα το πρότεινα, αν θέλετε αυτή τη στιγμή έναν RTA που θέλετε να σας αποδίδει καλά, δεν είναι για σας αυτή τη στιγμή. Αν όμως έχετε έναν RTA και θέλετε ακόμα έναν, έτσι για να αλλάξετε λιγάκι, λίγο εικόνες και παραστάσεις, ναι, θα σας προτείνω να το δοκιμάσετε. Είναι αρκετά τόσο όσο χρειάζεστε για να έχετε μια καλή απόδοση. Απλά δεν είναι όμως για πρώτος RTA. Θα υπάρχουν άλλοι RTA εκεί έξω που μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε και να έχετε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτά είχα να πω για τον Ghost Inhale από Avid Vape. Ωραία η πρώτη προσπάθεια και πολύ ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρον και το deck. Μονή αντίσταση. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μπορείς να βιδώσεις τις βίδες σε γωνία για να μην σε δυσκολεύει. Παιδιά, αν το δείτε κάπου, δοκιμάστε τον, δείτε αν σας αποδίδει σε εσάς και αποφασίστε αν θέλετε να τον αγοράσετε ή όχι. Σας είπα, για πρώτον, καλύτερα να πάρουν κάποιον άλλον. Αλλά αν έχετε ήδη έναν RTA και θέλετε να δοκιμάσετε και κάτι διαφορετικό, αυτός είναι για σας. Αυτά, μέχρι την επόμενη φορά με κάτι καινούργιο, αλλά μέχρι τότε καλά να είστε και πολλά ντουμάνια με Ghost Inhale. Τι σημαίνει? Γεια σας.